Κυρίες και κύριοι, σε πλήρη αποδόμηση του Ερντογάν προχωρά ο Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος μίλησε στον Αλφα από το σπίτι Φρούριο που ζει στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Να θυμίσουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος, ο νούμερο ένα εχθρός εδώ και πολλά χρόνια του Ερντογάν και για εκείνον υπεύθυνος για το πραξικόπημα. Ο νούμερο ένα εχθρός του Ταγίπ Ερντογάν μιλά στον Αλφα. Συναντήσαμε τον Φετουλάχ Γκιουλέν στο Chestnut Camp, σε ένα χώρο που για πρώτη φορά μπαίνει κάμερα ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού. Σε αυτήν την έκταση των 25 στρεμάτων στις πλαγιές των βουνών Πόκονο στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ζει από το 1999 ο Φετουλάχ Γκιουλέν. Θρησκευτικός ηγέτης που ανέδειξε τον Ερντογάν, αλλά πλέον χαρακτηρίζεται από την άγκυρα τρομοκράτης. Μιλώντας στον Αλφα, ο αυτοεξόριστος ημάμης εκφράζει την ανησυχία του κατά την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξαπολύει η επίθεση στο Σουλτάνο. Bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar bende. Son zamanlarda da bizimki delice şeyler konuşuyor. Adaları gidecek, basın yapacak, işgal edecek. Evet. Herkes yerinde dursun. Medeniyet dünyasına. Μιλώντας στον Αλφα, εδώ, από το Chestnut Camp στην Πενσιλβάνια, ο αυτοεξόριστος ημάμης Φετουλάχ Γκιουλέν, ο υπαριθμόν ένα εχθρός του Ταγίπ Ερντογάν, στέλνει το δικό του μήνυμα στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Οι χώροι του ΚΑΜΠ επιτηρούνται διαρκώς από κάμερες ασφαλείας. Ένα όχημα ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης βρίσκεται στην είσοδο σε 24-ωρη βάση. Ο Γκιουλέν έχει δεχτεί πολλές απειλές για τη ζωή του και πάγιο αίτημα της Άγκυρας είναι η έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος σπάνια εγκαταλείπει τις εγκαταστάσεις. Τα τελευταία χρόνια άλλωστε δεν του το επιτρέπει και η διαταραγμένη υγεία του. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Γκιουλέν ήταν ο μέντορας του Ερντογάν, τώρα πλέον είναι ο χειρότερος εχθρός του. Θεωρείται ότι ο υπάμνης είναι αυτός ο οποίος οργάνωσε στην ουσία το αποτυχημένο πραξικόπημα. Μιχάλης Ραμπατζόγλου είναι μαζί μου. Μιχάλη, καταρχάς, συγχαρητήρια για αυτή την επιτυχία. Είχες την ευκαιρία να φτάσεις εκεί, να μπεις σε αυτό το σπίτι Φρούριο και να δεις αυτόν τον άνθρωπο, να τον γνωρίσεις από κοντά. Στο ησυχαστήριο, όπως το αποκαλεί ο ίδιος, στο στρατηγείο του Φετουλάχ Γκιουλέν. Θεωρείται ένας θρησκευτικός ηγέτης ο οποίος ανέδειξε τον Ερντογάν. Κάποτε θεωρείται ο μέντορας του Τούρκου Προέδρου, αλλά και μια προσωπικότητα που με την επιρροή του σε εκατομμύρια οδήγησε και ανέδειξε το ΑΚΠ στην εξουσία. Όλα αυτά μέχρι το 2012, όπου με τα σκάνδαλα διαφθοράς υπήρξε ένας διαχωρισμός, μια αντιπαλότητα με αποκορύφωμα την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, όταν ο Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε τον Φετουλάχ Γκιουλέν ως ενορχιστρωτή του πραξικοπήματος. Τι εντύπωση σου έδωσε αυτός ο άνθρωπος, Μιχάλη? Ξεκινώντας ένα μαζικό διωγμό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον είναι στα 84 του χρόνια. Η κατάσταση υγείας του είναι ιδιαίτερα επιβεβαρημένη. Βρεθήκαμε μαζί του, συνομιλήσαμε για λίγα λεπτά, καθώς ήταν σε άσχημη κατάσταση, θα μπορούσε να πει κανείς, και αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη συνομιλία. Ωστόσο, όταν έμαθε ότι είμαστε από την Ελλάδα, θα σου πω ότι μας ευχαρίστησε για τους δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, τους οποίους έχουμε φιλοξενήσει, ανάμεσά τους και πολλούς Τούρκους αντικαθεστωτικούς, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα ως την πρώτη ασφαλή χώρα για να γλιτώσουν από τις διώξεις. Εγώ άκουσα μια φωνή λογικής και ψυχραιμίας. Πάντως, χωρίς να μπορεί να μπει κανείς στα εσωτερικά της Τουρκίας και την έχθρα του ή την αντιδικία του με τον Ερντογάν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.